Οφείλουμε να πούμε την αλήθεια και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους και τον κόσμο, ειδικά αυτή την κρίσιμη στιγμή που όλοι βλέπετε και τα πράγματα εκεί οδηγούν, ότι θέλουν να μας περάσουν ένα νόμο ο οποίος και να νομιμοποιείται ο γάμος εντός εισαγωγικών των ομοφύλων, αλλά και η λεγόμενη τεκνοθεσία. Βλέπετε, ακόμα και τι θα πει τεκνοθεσία, έτσι, μας έχουν μπερδέψει όλα αυτά. Τι θα πει τεκνοθεσία? Είναι αυτό που ξέρουμε εμείς σαν υιοθεσία. Δεν το λένε υιοθεσία, γιατί βλέπετε το υιοθεσία παραπέμπει σε ιό. Όχι, εμείς θέλουμε και την κόρη μέσα. Πώς θα το πούμε, κοριοθεσία δεν γίνεται. Οπότε το λένε τεκνοθεσία. Αλλά μπορεί και για να μπερδέμπω γενικώς. Γιατί σου λέει, εμείς δεν θέλουμε υιοθεσία, εμείς θέλουμε τεκνοθεσία. Που είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Δηλαδή να τρελαίνεται κανείς με αυτά. Είδατε τι είπε εδώ ο Διονύσης Μακρύς. Είπε για αυτά που είχαμε ακούσει για γονέας 1 και γονέας 2. Όταν είχε βγει αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, πραγματικά είχα μπερδευτεί εντελώς. Λέω, τι σκοπιμότητα λέω για αυτό το πράγμα, γονέας 1 και γονέας 2. Μακάρι έχουν τρελαθεί κάποιοι άνθρωποι? Όχι. Αποδείχθηκε εκ των υστέρων τι σκοπιμότητα υπήρχε από πίσω. Τι σκοπιμότητα υπήρχε? Δεν μπορούσαν να καταργήσουν τον πατέρα και τη μητέρα. Και πώς θα τον καταργούσαν? Να πάψουν να ονομάζουν τον πατέρα πατέρα και η μητέρα μητέρα. Γονέας 1 και γονέας 2. Για να μας φέρουν μετά την τεκνοθεσία των ομοφύλων. Μα καλά, τέτοια πονηριά, τέτοια δηλαδή, αυτή είναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, άμα τα ενώσεις δηλαδή αυτά τα πράγματα, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στις σκοτεινές δυνάμεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και να σας πω και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία εδώ τα σημείωσα. Καλά, τα gay pride τα ξέρετε, ας πούμε, αυτά. Ναι, και αυτό είναι, ας πούμε, ένα συνεχής βομβαρδισμός της κοινωνίας, έτσι, για να σου κάνουν πλήση εγκεφάλου, για να πεις, ναι ρε παιδί μου, ναι, σας δεχόμαστε, εντάξει, όχι μόνο σας δεχόμαστε, εσείς είστε παραπάνω από εμάς. Βέβαια. Δεν έχουμε, ας πούμε, family pride, έχουμε gay pride. Εμείς δεν είναι, family δεν μετράει το family. Family πρέπει να καταργηθεί, πρέπει να ισοπεδωθούν αυτά οι παλιές αξίες. Τώρα θέλουμε καινούργια πράγματα, φρέσκα πράγματα. Το πρόσωπο το οποίο ήρθε από την Αμερική, φυτευτός, σταλμένος. Δεν είναι το θέμα ότι κατέστρεψε την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό εντάξει, μικρό το κακό, ας το πούμε έτσι, θα ξαναγίνει. Δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει και πότε θα ξαναγίνει. Είναι το θέμα ότι έχουν φέρει, έχουν πλασάρει, να το πω έτσι στην απλή γλώσσα, μέσα στην ελληνική κοινωνία, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη ζωή αυτή. Το ομοφύλο. Ήρθε εδώ με τον σύντροφό του. Και ήρθε αυτός να αναμορφώσει και το δίκαιο τώρα, να περάσει και τον νόμο, να βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει, να σμπρώξει και αυτός προς την κατεύθυνση αυτή, καταλάβατε. Και στο ίδιο ακριβώς πνεύμα ήταν και ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος ήρθε από την Αμερική, κληρικός αυτός, ο οποίος πήγε εν μέσω Αθηνών, μέσα στην Αθήνα παρακαλώ. Έκανε και λίγο έτσι, κάνει μια μπαγαμονιά, έτσι, ξεγέλασε και κάποιος δεσποτάδης και δεν το καταλάβανε, για να κάνει τη βάπτιση των παιδιών στο ομόφυλο ζευγάρι. Που εμείς ούτε στην Ελλάδα είχαμε, ούτε νομιμοποίηση υπήρχαν στα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά ούτε και νομιμοποίηση φυσικά πολύ περισσότερο υπήρχε στην τεκνοθεσία. Αλλά μας το φέραν και αυτό, και αυτό από την Αμερική. Τυχαίο. Μας αγαπούν οι Αμερικάνοι, βλέπετε. Ποιοι Αμερικάνοι θα μου πείτε? Κυβερνούν οι Αμερικάνοι? Κυβερνούν αυτοί οι οποίοι έχουν την εξουσία στον Αμερικανικό λαό. Βλέπετε τι γίνεται και εκεί πέρα, τι μπέρδεμα γίνεται. Λοιπόν, το φέρανε και αυτό για να ακολουθήσει μετά, να ακολουθήσει όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν τώρα, που μας φέρουν νόμο για να γίνει κανονικά. Στα ομόφυλα ζευγάρια, αυτό το σύμφωνο συμβίωσης, τους το δώσαν, σύμφωνο συμβίωσης. Μπορεί να ζείτε μεταξύ σας, να κάνετε ό,τι θέλετε. Δικαίωμά σας, το πούμε έτσι. Όχι. Εμείς θέλουμε να έχουμε γάμο. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν θέλανε να ακούσουν για το γάμο. Τίποτα. Το περιφρονούσαν, το υποτιμούσαν. Το απέρριπταν και είπα, γάμος, όχι παπά, τι είναι ο γάμος? Εμείς θέλουμε ελευθερία. Όχι, τώρα θέλουν γάμο. Γιατί θέλουν γάμο? Για να πάρουν και όλα τα δικαιώματα του γάμου και κυρίως το θέμα της υιοθεσίας παιδιών. Τώρα μπορούμε να μην μιλήσουμε για αυτό το θέμα, πέστε μου. Καταρχήν εγώ απορώ πώς θα βάλουν αυτόν τον νόμο που έβλεπα, αναγκαζόμαστε τώρα να γίνουμε και νομικοί. Αφού δεν βγαίνουν οι νομικοί να μιλήσουν, θα βγούμε εμείς να μιλήσουμε. Βλέπω ότι βγαίνουν άνθρωποι και στα κανάλια και λένε τα δικαιώματα, λέει. Δικαιώματα. Μιλάνε για δικαιώματα. Για ανοίξτε να δείτε τι λέει το Σύνταγμα. Για να δείτε τι λένε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν. Οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρθρο 16. Μιλάμε τώρα για
Δικαιώματα τα οποία έχει βγάλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, παγκοσμίως αποδεκτά. Το οποίο αναφέρεται στο γάμο του άντρα και της γυναίκας. Δεν λέει άλλο φίλο, λέει για άντρα και γυναίκα μιλάει. Τώρα, αν εσείς θέλετε να καταργήσετε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανατρέψτε τα όλα. Μιλάει για την ελεύθερη φυσικά συνένεση των δύο. Το άρθρο 3, η παράγραφος 3 του άρθρου 16 λέει: «Η οικογένεια είναι το φυσικό και βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος». Γι' αυτό βλέπετε χτυπάνε το κύτταρο της κοινωνίας για να διαλύσουν την κοινωνία, την οικογένεια. Και μάλιστα την ελληνική οικογένεια, που το ξέρουν ότι υπάρχει η ελληνική κοινωνία, δεν την χτυπάς εύκολα. Θυμάστε τι είχε πει εκείνος ο Μακαρίτης, ο Κίσιγκερ που έφυγε πριν από λίγο καιρό. Ότι οι Έλληνες, λέει, πρέπει να τους χτυπήσετε, λέει, στη γλώσσα και στις παραδόσεις και στη θρησκεία. Λοιπόν, άρθρο 25 των διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρακαλώ. Λέει φυσικά ότι καθένας έχει δικαίωμα σε ποιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και την οικογένειά του υγεία, ευημερία, τροφή, ροχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη κλπ. Και πάμε στην παράγραφο 2. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέρημνας και περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εκτός γάμου, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία. Τι λέει εδώ? Μιλάει για μητρότητα. Δεν λέει γονέας ένα και γονέας δύο, ούτε πατρότητα λέει. Λέει μητρότητα. Λοιπόν, πού είναι σε εσάς η μητρότητα αυτό που θέλετε ντε και καλά να πάρετε να υιοθετήσετε? Έτσι. Μιλάμε για παραβίαση εδώ των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης λέει για την παιδική ηλικία, τα δικαιώματα του παιδιού. Εσείς που λέτε για τα δικά σας δικαιώματα, τάχατες έχετε δικαιώματα, ας το πούμε έτσι. Ποιος λογαριάζει τα δικαιώματα των παιδιών? Ότι ένα παιδί δεν έχει δικαίωμα με βάση τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα να έχει τον πατέρα και να έχει και τη μητέρα. Έστω και αν οι γονείς έχουν χωρίσει. Μπορεί να έχουν χωρίσει οι γονείς, αλλά το παιδί εξακολουθεί να έχει ένα πατέρα και μια μητέρα. Και απορώ, ας πούμε, πώς βγαίνουν και λένε ότι αυτό το πράγμα θα το φέρουν, λέει, στη Βουλή. Μα δεν πρέπει να περάσει πρώτα από την νομοτεχνική επιτροπή της Βουλής για να πει η επιτροπή αυτή ότι είναι νόμιμο, ότι μπορεί, ας πούμε, να μπει? Δηλαδή, τι περιμένετε εσείς, να το ψηφίσετε και μετά να το προσβάλλουμε? Γιατί σίγουρα κάποιοι θα το προσβάλλουν αυτό το πράγμα, θα προσβληθεί. Και αν πάει, ας πούμε, σε ανώτατο δικαστήριο, φυσικά θα απορριφθεί. Αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή και ο λεγόμενος γάμος ομοφύλων, αλλά και η λεγόμενη υιοθεσία, είναι αντίθετα με τη φύση. Είναι αντίθετα με την ψυχολογία. Όπως έλεγα και προηγουμένως, αυτό είναι αυτονόητο ότι ένα παιδί πρέπει να έχει πατέρα και μητέρα. Και δείτε το πόσο ξεκάθαρα φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να το επιβάλλουν στην ελληνική κοινωνία, βλέπετε, μετά προσπαθούν, ας πούμε, να βρούνε... Α, υπόθηκε και αυτό, ότι λέει κρίμα, λέει, αυτά τα παιδιά, κρίμα, λέει, αυτά τα παιδιά, γιατί μπορεί να είναι πεταμένα, λέει, σε ένα ίδρυμα. Το είπε, ναι, να πω και το πρόσωπο που το είπε, γιατί έτυχε να το ακούσω με τα αυτιά μου. Ο Γρηγόρης, ο Ρούτογλου, όλοι έχουν γίνει τώρα ειδικοί σε μια εκπομπή. Κρίμα, λέει, αυτά τα παιδιά, λέει, που είναι πεταμένα, λέει, σε ένα ίδρυμα. Γιατί να μην τα πάρουν, λέει, να τα πάρει ένα ομόφυλο ζευγάρι και να τα δείξει, λέει, αγάπη. Να τα δείξει αγάπη. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να ντρέπεστε όσοι το είπατε αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή, ξέρετε ότι υπάρχουν παιδιά πεταμένα σε ιδρύματα και κάθεστε εσείς στον καναπέ σας, χωρίς να υδρώνει το αυτί σας, χωρίς να κάνετε κάποιες ενέργειες. Την Κιβωτό ξέρετε να την αρπάξετε. Έτσι. Την Κιβωτό στην Αθήνα ξέρετε να την αρπάξετε. Που εκεί ήταν όλα όμορφα και ωραία και τακτοποιημένα. Γιατί υπήρχε χρήμα εκεί από πίσω. Έτσι. Εκεί υπήρχε χρήμα από πίσω. Εκεί υπήρχε συμφέρον. Τώρα ξαφνικά μας λέτε ότι στα ιδρύματα υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι πεταμένα. Από πώς που, κύριε? Δεν υπάρχουν υιοθεσίες στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει λίστα αναμονής τόσων και τόσων ζευγαριών, κανονικών ζευγαριών, τα οποία περιμένουν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Άρα τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα? Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, αγαπητοί μου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, διότι εμπλέκει μέσα και τα παιδιά. Και εμπλέκει, δηλαδή, το αυριανό μέλλον της Ελλάδος.
Και εδώ πρέπει όλοι να αντισταθούν σε αυτό το θέμα, όλοι. Πραγματικά όποιος έχει λόγο, είτε είναι απλός πολίτης, είτε είναι άνθρωπος της επιστήμης και της ψυχολογίας, είτε είναι άνθρωπος της εκκλησίας, είτε είναι κληρικός, όπου, σε οποιοδήποτε αυτό και αν βρίσκεται. Για μας καταρχήν, για την εκκλησία, ο γάμος είναι το μυστήριο. Μυστήριο λέει εις Χριστόν και εις την εκκλησία. Η σχέση άντρα και γυναίκας είναι εις Χριστόν και εις την εκκλησία. Μπορεί αυτό ούτε κατά το ένα χιλιοστό, ας το πούμε έτσι, να αναχθεί όταν μιλάμε για ομόφυλα ζευγάρια. Και που φυσικά μας τα φέρουν ιδανικά τα πράγματα. Λέει, θα δείξουν, λέει, αγάπη. Πόσο θα κρατήσει αυτό το σύμφωνο μεταξύ των δύο αυτών ατόμων, που έχει ημερομηνία λήξης. Έχει ημερομηνία λήξης. Εδώ είδαμε σήμερα ένα στους δύο γάμους ή ένα στους τρεις γάμους διαλύεται. Πόσο συχνά διαλύεται η σχέση αυτή των ομόφυλων ζευγαριών. Και τι θα γίνει το παιδί μετά. Κλωτσοσκούφι. Κλωτσοσκούφι θα γίνει. Ή στην καλύτερη περίπτωση θα τραβάει ο ένας από την μια μεριά και ο άλλος από την άλλη για να το πάρει για δικό του, για προσωπική του ικανοποίηση. Ξεκάθαρα. Άλλωστε το λένε. Εμείς θέλουμε αγόρι. Εμείς θέλουμε κορίτσι. Α, ώστε διαλέγετε και το φίλο, ε. Μα δεν το καταλαβαίνετε. Αυτοί που ισχυρίζεστε αυτά τα πράγματα που υποστηρίζετε, βγαίνετε έξω τάχατες ως δημοκράτες και υποστηρίζετε αυτές τις απόψεις, ότι είναι εντελώς άκυρα όλα αυτά. Λοιπόν, για να πούμε και λίγο εκκλησιαστικά. Για δείτε τι λέει μέσα ο νόμος του Θεού, τι διαβάζουμε στη Γένεση. Άρσεν και θύλη, λέει, επίσης είναι αυτούς ο Θεός. Τι να κάνουμε. Ο Θεός έκανε άνδρα και έκανε και γυναίκα. Μα θα μου πείτε, υπάρχουν και κάποιοι που είναι αμφίβολοι. Εντάξει. Η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Τι θέλετε να πείτε. Ότι πρέπει όλοι να γίνουμε, ας το πούμε, γκρίζοι, επειδή να μην υπάρχει χρώμα επειδή κάποιοι είναι γκρίζοι. Και να πούμε και αυτό. Μα θα μου πείτε, εσύ σαν πνευματικός θα μου πεις, δεν έχεις συναντήσει τέτοια άτομα. Βεβαίως. Και συνάντησα και έχω. Αλλά δεν είναι όμως, δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί θράσος. Δεν είναι αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους και στα κανάλια. Και όχι μόνο στα κανάλια, εγώ σας είπα και άλλη φορά. Έχουν κατακλείσει τα υπουργεία. Γι' αυτό και ελέγχουν τα πράγματα. Είναι σε νευραλγικές θέσεις, για να μην πω σε κυβερνητικές υψηλές θέσεις. Τέτοιοι άνθρωποι. Γι' αυτό και βλέπετε, γίνεται αυτός ο αγώνας τώρα, πάση θυσία, να το περάσουν. Και όχι μόνο στο κυβερνό κόμμα, σε όλα τα κόμματα παρακαλώ. Εξαιρούνται βέβαια συγκεκριμένα μικρά κόμματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί ήδη εκ των προτέρων. Λοιπόν, να πούμε, τι να πούμε σαν εκκλησία. Όσοι αμάρτησαν, ας μετανοήσουν. Σήμερα αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, αυτό είπε και ο Χριστός, μετανοείται, ήγγε και γά η Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, άλλο όμως αυτό, άλλο η αμαρτία και η μετάνοια, και άλλο να βγαίνεις και να διαφημίζεις την αμαρτία. Και να σπρώχνεις τους ανθρώπους να κάνουν και αυτοί αυτό το οποίο κάνεις εσύ. Αυτό όχι μόνο φυσικά δεν είναι μετάνοια, αλλά αυτό είναι διαβολικό, 100%. Είναι διαβολικό. Και ολέθριο. Και απατώνται πραγματικά αυτοί οι οποίοι δικαιολογούν αυτούς οι οποίοι διαφημίζουν την αμαρτία. Είναι παρήγορο πραγματικά το ότι το Άγιο Όδος, που είναι από μερικές μέρες, έστειλε μια επιστολή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει την παρέμβαση του, την πνευματική παρέμβαση, για να μην βρεθεί στη δύσκολη θέση να μην δεχτεί τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε όταν ήρθε στην Ελλάδα και βάφτισε, το πούμε έτσι, ασύστολα τα παιδιά αυτά του ομόφυλου ζευγαριού. Βέβαια, οι πατέρες του Αγίου Όρος το λένε έτσι, πως τον εξαπαλώνουν ήχουν. Ευγενικά το λένε στο Πατριαρχείο. Αλλά είναι δυνατόν να μην ήξερε τι κάνει ο άνθρωπος αυτός? Είναι δυνατόν να μην ήξερε τι κάνει? Ήτανε στημένη κομπίνα, να το πούμε έτσι, στα πλαίσια της νέας εποχής και αυτό, για να σμπρώξει την ελληνική κοινωνία προς το βόρβο, προς το βόθρο αυτών. Ξεκάθαρα. Τι να πούμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι δεν ήξερε? Φεύγει από την Αμερική και ήρθε εδώ για να το κάνει αυτό, να το κάνει θέατρο εν μέσω Αθηνών. Και ευτυχώς και κάποιοι Μητροπολίτες αντέδρασαν σε αυτό, αλλά και ξεκάθαρα δεν έχω... Α, το έχω μάλλον. Το έχω το Άγιο Όρος στην επιστολή, μισό λεπτό. Η οποία απευθύνεται στο Πατριαρχείο
και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Λέει ότι εξ αφορμής επικειμένης επισκέψεως του Σεβασμιωτάτου και Αρχιεπισκόπου Αμερικής κύριου Επιδοφόρου, καταθέτουμε ενώπιον της μητέρας Παναγιώτης τον προβληματισμό της καθημάς ιεράς κοινότητος. Βέβαια, σας είπα, το λέει, ας το πούμε έτσι, ευγενικά. Μεταλείπης, λέει, διαπιστώνουμε, λέει πιο κάτω, ότι εν μέσω των δημοσιευθένων φωτογραφιών του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, μετά το πέρας του μυστηρίου, δημιουργήθη λανθασμένη εντύπωση σχετικώς με την αποδοχή υπό της Εκκλησίας του μυστηρίου του γάμου εξ ατόμου του ιδίου φύλου. Μήνυμα αντίθετο προς τα δόγματα και την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το γεγονός τούτο απάδων τη Ευαγγελική διδασκαλία προκαλεί τον έντονο προβληματισμό της καθημάς ιεράς κοινότητος. Ναι, σας είπα, το λέει ευγενικά ότι δημιουργήθηκε η λανθασμένη εντύπωση. Μα αυτός ήταν ο στόχος. Δεν ήταν λανθασμένη εντύπωση. Αυτό θέλανε να πετύχουν. Αφού βλέπετε, σωστά είπα προηγουμένως, είναι περιστατικά 1, 2, 3, 4 στη σειρά. Που σκοπό είχαν να μπερδέψουν την ελληνική κοινωνία, να παρασύρουν την ελληνική κοινωνία. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό το πόσο συστηματικά δουλεύουν οι σκοτεινές δυνάμεις. Και εμείς τον ύπνο του δικαίου. Εμείς βλέπουμε από μακριά και λέμε, εντάξει, τώρα, εντάξει, τι να πούμε τώρα, αφού είναι να γίνει, θα γίνει. Αυτό λένε πολλοί, δυστυχώς, άνθρωποι της Εκκλησίας. Και πιο κάτω λέει η επιστολή αυτή, «Όθεν Παναγιώτατε, παρακαλούμε οικώς, όπως κλείνεται ευήκον ους, εις την ανησυχία νημών, επί το εξαιρετικώς ευαισθητή του θέματος, το οποίο αφορά εις την ακεραιότητα της ημετέρας πίστεως και των Ορθοδόξων παραδόσεων». Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Τυπικό είναι το επόμενο, άπαντες η αντικοινή συνάξη αντιπρόσωποι και προϊστάμινοι των 20 ιερών μονών του Αγίου Όρους Άθου. Δόξα σοι ο Θεός. Το Άγιον Όρος ενσώματι όλο, γιατί καμιά φορά και το Άγιον Όρος, βλέπετε, διχάζεται εξαιτίας καταστάσεων. Όλοι λέει, άπαντες. Άπαντες. Αντικοινή συνάξη, αντιπρόσωποι και προϊστάμινοι, δηλαδή είναι γύρω στα, πόσα, γύρω στα 40-50 άτομα πρέπει να είναι αυτοί, όλοι, όλοι μαζί. Οι εκπρόσωποι των μοναστηριών. Όλοι. Διότι το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν μπορούμε να μην τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουν μεγάλη ευθύνη και αυτοί οι οποίοι δέχονται και ανέχονται. Το ξαναλέω, δεν είναι αυτοί οι οποίοι αμαρτάνουν. Αυτοί οι οποίοι αμαρτάνουν είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε και να δεχτούμε τη μετάνοιά τους, να δεχτούμε τον αγώνα τους, οτιδήποτε από αυτούς. Όχι όμως αυτούς οι οποίοι προπαγανδίζουν και διαφημίζουν την αμαρτία. Αυτοί είναι όργανα του διαβόλου, 100%. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και όλοι αυτοί οι οποίοι τους ανέχονται και τους προμοτάρουν, να το πω έτσι. Και είδαμε πριν από μερικές ημέρες, μέσα σε αυτούς, βέβαια θα μου πείτε δεν είναι στην δική μας δικαιοδοσία, δεν έχει σημασία, πρώτος λέει ο Πάπας. Ο Πάπας έδωσε εντολή στους ιερείς του να ευλογούν, λέει, και τα ομόφυλα ζευγάρια. Δηλαδή, τι θα πει αυτό. Σαν να λέει δηλαδή ότι ναι, δεν το δεχόμαστε καταρχήν, αλλά μετά όμως το ευλογούμε. Ευλογούμε δηλαδή. Αυτό. Για να καταλάβετε δηλαδή με ποιους συνομιλούμε πολλές φορές και νομίζουν οι δικοί μας ότι κάνουν κάτι σπουδαίο, ότι θα ενωθούμε, λέει, με αυτούς τα. Αφού λέει έχουμε τις ίδιες απόψεις. Άμα έχετε τις ίδιες απόψεις, πάτε από εκεί. Τώρα, είδαμε σήμερα, χθες μάλλον, εδώ άξιους ανθρώπους, δεν μπορώ να πω, έχει η Θεσσαλονίκη άξιους ανθρώπους και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που είναι κοντά στην Εκκλησία. Και ήταν, ας πούμε, άνθρωποι, πήγαν και στα Θεοφάνεια εκεί πέρα, στον Αγιασμό και τα λοιπά, εκφράστηκαν μετά, είπαν τις απόψεις και τα λοιπά. Ναι, ωραία μέχρι εδώ. Τώρα θα φανεί πόσο καλοί χριστιανοί είναι. Εάν θα έρθει προς ψήφιση το νομοσχέδιο αυτό, νομίζω θα το ψηφίσουνε ή όχι. Γιατί από τώρα άρχισε να λέγεται ότι τάχατες είναι θέμα κομματικής, λέει, πειθαρχίας. Τι θα πει κομματικής πειθαρχίας? Το Σύνταγμα προβλέπει ότι ο κάθε βουλευτής έχει ψήφο προσωπική, υπεύθυνα και κατά συνείδηση. Ποιος μπορεί να σε υποχρεώσει και να σε αναγκάσει? Μα θα σε απειλήσει ότι θα σε διώξει από το κόμμα κτλ. Χίλιες φορές να σε διώξει. Άμα δεν θέλεις να σε διώξει ο Χριστός, διότι ο Χριστός θα σε διώξει. Όταν εσύ, ας πούμε, βάλεις την υπογραφή σου. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να λες ότι είσαι άξιος άνθρωπος και άξιος χριστιανός και να πας και να ψηφίζεις? Και μήπως δεν θα έπρεπε εδώ η Εκκλησία άμεσα να συνέλθει η ιεραρχία και να μην χρειάζεται, ας πούμε, εκ των υστέρων να πιάνει ή να πιάνουν μερικοί και να λένε ότι αυτοί οι οποίοι, όχι μόνο αυτοί οι οποίοι ψήφισαν και αυτοί που τους υποστήριξαν, είναι αφορισμένοι για την Εκκλησία. Δεν τους αφορίζουμε. Μόνοι τους αφορίζουν τον εαυτό τους.
είναι αφορισμένοι. Πώς είναι τον κανείς να λέει τέτοια πράγματα φοβερά, τα οποία είναι αντίθετα με την διδασκαλία της Εκκλησίας. Αντίθετα με την ανθρώπινη ύπαρξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το εκκλησιαστικό κομμάτι. Να τους πει ξεκάθαρα ότι κύριοι, όσοι βουλευτές ψηφίσουν, είναι αφορισμένοι. Τελεία και παύλα. Και όχι μόνο αυτό, και όσοι ψηφοφόροι αύριο τους ξαναψηφίσουν αυτούς οι οποίοι ψηφίσαν αυτούς τους νόμους. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, αγαπητοί αδερφοί και πατέρες, τότε είμαστε κι εμείς επιλύσμονες της ευθύνης την οποία έχουμε ενώπιον του Θεού. Έτσι. Διότι δεν αφορά, δεν είναι προσωπικό μας το θέμα. Δεν αφορά, αφορά όλους τους χριστιανούς, αφορά όλη την Εκκλησία. Και φυσικά αφορά την καταπάτηση βασικών αρχών και διδασκαλίες και παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Για να δούμε, θα το κάνει, θα τολμήσει να το κάνει η επίσημη Εκκλησία αυτό. Να πει ότι αυτό θα είναι το επιτίμιο τους. Ότι θα είναι, και φυσικά ένας ο οποίος είναι αφορισμένος, τι σημαίνει αυτό, εντάξει, μπορεί να. Που ούτε κανονικά και στην Εκκλησία, στον Άρθικα πρέπει να πηγαίνει της Εκκλησίας, όχι μέσα στην Εκκλησία, στον Άρθικα, από εκεί να παρακολουθεί, μέχρι να μετανοήσει. Και φυσικά εννοείται ότι δεν μπορεί και να κοινωνήσει, εννοείται. Ας μείνουμε σε αυτά, αλλά πραγματικά ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα με αφορμή, διότι βλέπετε ότι όλα εκεί οδηγούν. Θέλουν να μας αναγκάσουν στο παραπέντε να φέρουν απρόοπτα, να ευνηδιάσουν την κοινή γνώμη, ακόμα και την Εκκλησία. Ενώ είχαν υποσχεθεί, είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και είπε ότι όχι, σε δεύτερο χρόνο θα το βάλουμε αυτό, μετά τις ευρωεκλογές κτλ. Τώρα ακούω ότι λέει ότι όχι, θα το βάλουμε τώρα τις επόμενες εβδομάδες. Για να δούμε η Εκκλησία πώς αντιδράσει και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φανούν, ας πούμε, αντάξει οι ποιμένες μας, θα φανούν αντάξει της κλίσεώς τους. Εγώ πάντως αισθανόμουν υποχρεωμένος να τα πω αυτά από τις θέσεις αυτής σαν κληρικός και σαν παιδοψυχίατρος, διότι το θέμα αφορά και την ψυχολογία φυσικά των παιδιών, αλλά βεβαίως και δημοσιογραφικά, όπως είδατε, αναφέρθηκα σε συγκεκριμένα γεγονότα και μάλιστα στην επιστολή των αγιωριτών πατέρων, που πραγματικά αυτό μας γέμισε με μεγάλη χαρά, διότι δείχνει ότι το Άγιο Όρος παραμένει όρθιο. Αν πέσει και το Άγιο Όρος, αλλημονό μας. Δεν μείνει τίποτα μετά.